Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μεσημέρι. Η επόμενη μέρα του περιβόητου διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες βρίσκει την κυβέρνηση να επιχαίρει για το υψηλό τίμημα και τους δημοσιογράφους να βρίσκονται επί ποδός πολέμου, αφού άμεσα κινδυνεύουν να βρεθούν στην ανεργία 1.800 εργαζόμενοι. Από τους σταθμούς που κινδυνεύουν με μαύρο, το Μέγκα συνεχίζει να εκπέμπει. Το ΣΤΑΡ προχωρά σε νομικές ενέργειες, ενώ ανάλογες κινήσεις προαναγγέλει και ο επικεφαλής του τηλεοπτικού σταθμού Α, Δημήτρης Κοντομινάς. Η Ένωση Συντακτών καλεί την κυβέρνηση να προστατεύσει το δικαίωμα στην εργασία των δημοσιογράφων και των τεχνικών που κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο, ενώ ετοιμάζεται για απεργιακές κινητοποιήσεις. Το ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσουμε είναι του Ιορδάνη Χασαπόπουλου. Μου είπατε δεν θα κλείσουν σταθμοί. Α, εννοείται να κλείσει το Στάρο Α και Ε και να πάρει εργαζόμενοι εκεί. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν ή όχι στο πρώτο, γιατί πρώτα θα είναι οι περιφερειακές και μετά. Άρα θα κλείσουν. Ωραία, ας κλείσουν. Δεν είναι κλείσουν. Το θέμα, αφού έτσι είναι, αφού με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Με αυτό πολύ θα... ωραία. Μα το ας κλείσουν, σας το λέω, ότι αυτό προβλέπει η νομοθεσία, δεν λέω τίποτα άλλο. Σοκ προκαλεί η κοινική δήλωση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Ρήγα, ας κλείσουν τα τηλεοπτικά κανάλια που δεν πήραν άδεια. Μιλώντας στο Real FM, ο κύριος Ρήγας δεν βρήκε να πει ούτε μια κουβέντα συμπαράστασης στους εργαζόμενους που θα μείνουν άνεργοι. Η ΕΣΥΑ, παρά την καθυστερημένη αντίδραση, προαναγγέλει τώρα κινητοποιήσεις μετά το μαύρο που θα πέσει σε 4 κανάλια. Τουλάχιστον με 1.800 απολύσεις εργαζομένων δημοσιογράφων, διοικητικών, τεχνικών, ξημερώνει η επόμενη μέρα και πάνω από 3.000 απασχολούμενοι σε περιφερειακές δραστηριότητες, παραγωγές, μερική απασχόληση, υπηρεσίες υποστήριξης κτλ. Μένουν και αυτοί στο δρόμο. Στα κανάλια που δεν πήραν άδεια και αν δεν μεσολαβήσει άλλη ρύθμιση, πάνω από 1.700 εργαζόμενοι θα μείνουν στο δρόμο, μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο τον αριθμό των ανέργων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ζητάμε από την κυβέρνηση να υπάρξει θεσμική παρέμβαση ώστε να μην κλείσουν τα κανάλια και να εγγυηθεί όλες τις θέσεις εργασίας. Μετά τη δημοπρασία των αδειών ήρθαν και οι πρώτες αντιδράσεις από το ΣΤΑΡ και τον Α, τα δύο νέα κανάλια που κινδυνεύουν με μαύρο αφού δεν εξασφάλισαν άδεια λειτουργίας. Είμαστε απολύτως πεπισμένοι, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, ότι θα τηρηθεί απαρέγκλιτα το γράμμα του νόμου και κάθε τυπική νόμιμη διαδικασία και παραμένουμε εν αναμονή των σχετικών αποφάσεων. Το ΣΤΑΡ συνεχίζει τη λειτουργία του, έχοντας διανύσει μια διαδρομή 23 ετών με συνέπεια στο αρχικό όραμα δημιουργίας του, να αποτελέσει μια ηγετική επιχείρηση στην ελληνική αγορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σεβόμενη πάντοτε τους θεσμούς, τους κανόνες και την επιχειρηματική ηθική. Ο ιδιοκτήτης του Α, Δημήτρης Κοντομινάς, θέλησε να καθησυχάσει τους εργαζόμενους του τηλεοπτικού σταθμού και σε ανακοίνωσή του αναφέρει. Ο Όμιλος Α, με τη δύναμη και την εμπιστοσύνη των εργαζομένων του, έχει κατακτήσει την κορυφή δίνοντας πάντα πολλές και σκληρές μάχες. Το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει και τώρα, σε πείσμα όσων θα ήθελαν να δουν τον πρώτο σε τηλεθεάσεις αξιοπιστία και εγκυρότητα σταθμό να κλείνει. Ο Α είναι οικονομικά ο πιο υγιής και διάφανος τηλεοπτικός σταθμός της χώρας και η πορεία του δεν τελειώνει εδώ. Τα όπλα στη φαρέτρα του είναι πολλά και η δικαίωση θα έρθει σύντομα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για τα μήνυματα αγάπης και εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου. Ενωμένοι, όπως πάντα, συνεχίζουμε. Δημήτρης Κοντομινάς. Το μαύρο στα τηλεοπτικά κανάλια και χιλιάδες απολύσεις έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει πρόταση με κεντρικό ρόλο στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και η αξιοποίησή του ψηφιακού φάσματος χωρίς προκαθορισμένο αριθμό καναλιών. Αν είχε εφαρμοστεί η πρόταση, σήμερα θα είχαμε περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη ενημέρωση, περισσότερα κανάλια και περισσότερα έσοδα. Το μαύρο σε 4 κανάλια και ο κίνδυνος απόλυσης χιλιάδων εργαζομένων αποδεικνύει την υποκρισία και την αναλγησία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Στην εποχή της ΔΕΜΕΚ αριστεράς, αυτό που χωρίζει ένα πράγματι άναρχο τηλεοπτικό τοπίο με τη διαφάνεια, τη δημοκρατία και τον πλουραλισμό είναι τα γερά πορτοφόλια. Ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Sky, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βγάζει στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους. Πρέπει να εξασφαλιστεί για όσα κανάλια κλείσουν, αυτοί που δεν πήραν την άδεια. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν τι θα γίνει με τα ασφαλιστικά του ταμεία. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι αποζημιώσεις. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Διότι μπορούμε να προλάβουμε ένα βήμα πριν. Τουλάχιστον θα μείνει άνεργος. Εμείς είμαστε ενάντια, θα παλέψουμε να μην υπάρξει αυτό. Να μην υπάρξει Μπράβο αυτό. Σας. Να μην κλείσει κανένα κανάλι. Μπράβο να σας, κύριε Κουτσούμπα. Να δουλεύουν όλοι οι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Να απορροφηθούν στις ίδιες δραστηριότητες των καναλιών που θα δημιουργηθούν ή άλλων που θα γίνουν. Ή στα υπάρχοντα με άλλο τρόπο να βρεθεί μια λύση.
Εδώ βλέπουμε έναν προβληματικό κλάδο να γίνεται ακόμη χειρότερος. Πολλοί κόσμος θα χάσει τη δουλειά του. Δηλαδή το μαύρο αυτής της κυβέρνησης δεν διαφέρει από το μαύρο της προηγούμενης. Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση ανταλλάσσει ανέργους από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του απάντησε στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τους εργαζόμενους στους τηλεοπτικούς σταθμούς, όσοι κραυγάζουν υπέρ χιλιάδων απολύσεων στο δημόσιο, όσοι οδήγησαν στην ανεργία και την ανέχεια με την πολιτική τους μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, ας μην υποκρίνονται. Θυμόμαστε τη σιωπή τους όταν εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης απολύονταν ή έμεναν επί μήνες απλήρωτοι. Η κυβέρνηση οφείλει να πράξει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε κανείς εργαζόμενος που θα βρεθεί σε καθεστώς επισφάλειας ή ανεργίας, έστω και προσωρινά, μέχρι τη συνολική ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου, να μην μείνει απροστάτευτος. Θα πρέπει να πάρθουν άμεσα πρωτοβουλίες αρρωγής, ενίσχυσης και στήριξης. Ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς ενημέρωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Αίσθηση προκάλεσε ότι στη συνάντησή τους κανείς από τους δύο δεν έκανε αναφορά στους εργαζόμενους που θα χάσουν τη δουλειά τους. Πιστεύουμε ότι ήταν μια διαδικασία πρότυπο σε σχέση με τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως ότι ήταν δύσκολη για τους διαγωνιζόμενους, αλλά αποδείχθηκε ότι κάπως έτσι έπρεπε να γίνει για να διαφυλαχτούν τα συμφέροντα του δημοσίου. Νομίζω ότι έχουμε ένα θετικό μείγμα παλαιών και νέων τηλεοπτικών σταθμών, μια ισορροπία πείρας και φρεσκάδας, η οποία θα μας δώσει ένα νέο τηλεοπτικό τοπίο. Αναστάτωση και αγωνία επικρατεί στους εργαζόμενους των καναλιών που δεν κατάφεραν να πάρουν άδεια. Οι εκπρόσωποι τους, αλλά και οι ίδιοι εργαζόμενοι με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνουν αποφασισμένοι να αγωνιστούν κατά της πρόθεσης της κυβέρνησης να ρίξει μαύρο στα κανάλια και να οδηγήσει περισσότερες από 1.500 οικογένειες στην ανεργία. Με αναρτήσεις στα social media, οι δημοσιογράφοι των τηλεοπτικών σταθμών που δεν πήραν άδεια εκφράζουν την αγανάκτησή τους. 89 και σήμερα, κύριοι. Ραντεβού στα λουλουδάδικα. Δεν τρέχει τίποτα. Δείτε ΕΡΤ, γράφει στο Facebook ο παρουσιαστής του Αλφα, Αντώνης Ρόιτερ. Λοιπόν, σε 89 ημέρες από σήμερα πρέπει να κλείσουν ο Αλφα και το Σταρ. Μαζί με το Μέγα και το Έψιλον θα πέσει μαύρο σε 4 τηλεοπτικούς σταθμούς. Επιτέλους, το τηλεοπτικό τοπίο ρυθμίστηκε. 2.000 εργαζόμενοι κάθε κατηγορία θα μείνουν άνεργοι. Αλλά όπως είπε ο κύριος Παπάς, δεν τρέχει τίποτα. Δείτε ΕΡΤ. Οι δημοσιογράφοι μιλούν για υγιείς επιχειρήσεις που θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο και έτσι εκατοντάδες εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους. Παρότι εργάζομαι σε μια απολύτως υγιή επιχείρηση στον χώρο των media, σε 90 μέρες, σύμφωνα με τη σημερινή εξέλιξη, θα χάσω τη δουλειά μου. Όχι επειδή ο εργοδότης μου ήταν κακός, αλλά επειδή έτσι αποφάσισε η κυβέρνηση για να βάλει τάξη στο άναρχο τηλεοπτικό τοπίο. Μάλιστα. Γράφει ο δημοσιογράφος του Σταρ Νίκος Αρμένης. Το κεφάλι ψηλά. Καμία αριστερή ελπίδα δεν θα μας λυγίσει. Εργαζόμενος στο Star Channel. Γράφει ο εκπρόσωπος των δημοσιογράφων του Star Γιώργος Βότσκαρης, ενώ σε εμφάνισή του στον τηλεοπτικό σταθμό Έψιλον δήλωσε. Δεν μιλάμε για 246 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για 2.000 ανθρώπινες ζωές και νομίζω ότι αυτές δεν κοστολογούνται. Για αυτές τις 2.000 ανθρώπινες ζωές και τις οικογένειές τους δεν έχει απαντήσει κανείς τι θα γίνουν. Εδώ, μέσα σε αυτό το κτίριο, υπάρχουν οικογένειες, άνθρωποι που παντρεύτηκαν εδώ πέρα και θα χάσουν και οι δύο τη δουλειά τους. Αυτή τη φορά επαναλαμβάνεται η ιστορία του Άλτερ επί 4-5 φορές. Και ο Σπύρος Χαριτάτος ξεσπά για τις τηλεοπτικές άδειες. Νιώθω αδίστακτη βία και ομότητα να σκίζει τις ψυχές ανθρώπων, τους οποίους θαυμάζω και αγαπώ ολόψυχα και δίσταζα να τους το πω. Μία οικογένεια γροθιά με γυναίκες και άνδρες που συντηρούν ή ετοιμάζουν να δημιουργήσουν τις δικές τους οικογένειες με εργατικότητα, ευσυνειδησία και αξιοθαύμαστη ετοιμότητα. Μιλώ για τεχνικούς, δημοσιογράφους, παραγωγούς, διοικητικό προσωπικό και κάθε φίλη και φίλο εργαζόμενο στην τηλεόραση του Α, οι οποίοι βιώνουν ένα εφιαλτικό ψυχικό κενό και μια ελαφρά απαράδεκτη κριτική χωρίς αιτία. Άνθρωποι στο απόσπασμα. Ενώ η δημοσιογράφος του Σταρ, Ελένη Τσαγκά, γράφει. Ήμουν 9 όταν ήρθα. Μικρό κορίτσι. Εδώ την πρώτη μέρα που βγήκε στον αέρα το Σταρ. Εδώ και σήμερα. Καραούλη στο στούντιο από την Τρίτη, ώρες ατελείωτες περιμένοντας για να μεταδώσω την είδηση. Δεν την ξέρω την είδηση ακόμα. Δεν ξέρω τι θα πω. Όσα φέρνει η ώρα, λέγανε οι παλιοί. Κάτι ξέρανε. Μια ζωή εδώ στα στούντιο του Star Channel δεν είναι και λίγο. Ό,τι και να γίνει όμως, αισθάνομαι ευλογημένη για όσα έζησα εδώ. Και πολύ δυνατή για να συνεχίσω. Ότι είναι για καλό, λέει η μαμά μου. Το πιστεύω. Και το ελπίζω. Ιστερόγραφο. Λυπάμαι ειλικρινά όσους χαίρονται με αυτό που γίνεται. Και τους λυπάμαι γιατί δεν έχουν ούτε είχαν ποτέ άλλους λόγους να χαρούν.
Στον πολιτικό συντάκτη του Μέγκα τώρα, Ιορδάνη Χασαπόπουλο, που βρίσκεται, είναι μαζί μας. Θα μας πεις, Ιορδάνη, για τις αντιδράσεις που εκδηλώνονται για το διαγωνισμό και το μαύρο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα κανάλια που βρέθηκαν χωρίς άδεια. Ναι, Λίζα, την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τη διαδικασία και τα χρήματα που πήρε και ο Πρωθυπουργός της ΔΕΘ ετοιμάζεται να ανακοινώσει πού θα δοθούν αυτά τα χρήματα, πρέπει να σου πω ότι ο δημοσιογραφικός κόσμος είναι επιποδός πολέμου. Καθώς με το φάσμα της ανεργίας, με την ανεργία, με αυτό τεράστιο έτσι, μεγάλο πρόβλημα, το αντιμετωπίζουν 1.800 εργαζόμενοι άμεσα και πάνω από 3.000 που απασχολούνται σε συμπληρωματικές εργασίες. Η ΕΣΥΑ από προχθές συνεδριάζει συνεχώς και βρίσκεται μπροστά σε κινητοποιήσεις. Θα έχουμε κινητοποιήσεις στα κανάλια. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι κανείς ούτε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ούτε και από την κυβέρνηση, ασχολείται με όλους αυτούς τους εργαζόμενους που θα μείνουν άνεργοι. Πρέπει να σου πω ότι περνάμε σιγά σιγά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Ήδη όσοι πήραν τις 4 άδειες πρέπει να καταβάλουν το 1 τρίτο του τιμήματος αυτού. Και σε 12 δόσεις πρέπει να δώσουν τη δεύτερη δόση και σε 24 μήνες πρέπει να δώσουν την τρίτη δόση. Πρέπει επίσης να σου πω ότι εδώ στο διαδίκτυο κυρίως ή στα δημοσιογραφικά γραφεία κυκλοφορούν έτσι φήμες, θα λέγαμε περισσότερο παρά πληροφορίες είναι αυτές, αλλά και κάποιες δηλώσεις ότι μπορεί κάποιοι από αυτούς που πήραν τις άδειες να μην είναι σε θέση να πληρώσουν αυτά τα χρήματα, γιατί όπως παραδέχονται όλοι, το παραδέχονται και στην κυβέρνηση, το τίμημα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Για την ΕΣΥΑ, όπως σου είπα, ετοιμάζουν κινητοποιήσεις, αλλά πρέπει εδώ να πούμε ότι η κρίσιμη ημερομηνία είναι μέσα στο Σεπτέμβριο, στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν θα συνεδριάσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα κριθούν όλα. Εκεί λοιπόν θα γίνουν και οι ενστάσεις, εκεί λοιπόν θα κριθεί και αν ο διαγωνισμός ήταν νόμιμος και μπορούσε να γίνει. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι η απόφαση αυτή θα είναι σταθμός και για τη λειτουργία από εκεί και πέρα των καναλιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο Υπουργός Υποδομών αλλά και η κυβερνητική εκπρόσωπος έχουν αφήσει να εννοηθεί και το λένε μάλιστα κατηγορηματικά στις δηλώσεις τους ότι σε 90 μέρες τα κανάλια που δεν έχουν άδεια θα κλείσουν. Δηλαδή θα πέσει μαύρο σε 4 τουλάχιστον κανάλια που ήδη εκπέμπουν τώρα, που έχουν πάρα πολλούς εργαζόμενους και έχουν και πρόγραμμα στον αέρα. Και στη θέση τους ουσιαστικά θα είναι 2 νέα κανάλια τα οποία δεν υπάρχουν μέχρι τώρα και κανείς δεν ξέρει αν θα ανοίξουν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιορδάνη Χασαπόπουλε. Πάμε στην Σοφία τη Δήμτσα και στην οικονομική επικαιρότητα, καθώς ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα άφιξη Σοφία της Τρόικας στην Αθήνα, με την κυβέρνηση να δέχεται τη μία ψυχρολουσία μετά την άλλη. Στις προσδοκίες, να πούμε, το Οικονομικό Επιτελείο για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων έχει βάλει φρένο και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ο κ. Λέγκλιν, ενώ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση κάνει όπισθεν ολοταχώς και στο θέμα του ελλείμματος του 2009. Ναι, Λίζα, να ξεκινήσουμε από την ημερομηνία αύξησης των επικεφαλής του κουαρτέτου στις 12 Σεπτεμβρίου αναμένονται στην Αθήνα. Θα έρθουν για την ενδιάμεση αξιολόγηση ό,τι αφορά στα 15 προαπαιτούμενα τα οποία εκκρεμούν από το καλοκαίρι και συνδέονται με την εκταμείευση της υποδόσης των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η δεύτερη αξιολόγηση. Πρέπει να πούμε ότι και στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον και στη Φραγκφούρτη στους κόλπους των δανειστών επικρατεί ιδιαίτερη δυσφορία για τις καθυστερήσεις. Θεωρούν ότι τίποτα σημαντικό δεν έχει γίνει που να τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα ολοκληρωθούν εγκαίρως τα 15 προαπαιτούμενα. Έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις στον Ευκλήδη Τακαλώτο από τον Επίτροπο Μοσκοβισή τις περασμένες ημέρες. Αναφέρθηκε σε αυτό και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια και για το αίτημα της Ελλάδας για να μειωθούν οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2018 κάτω από το 3,5% του ΑΕΠ, κάτι το οποίο είναι αντίθετο με όσα συμφωνήθηκαν στο μνημόνιο που έχει υπογράψει η κυβέρνηση. Βάζουν φρένο λοιπόν οι Βρυξέλλες, ένα ηχηρό φρένο μπήκε και από τον επικεφαλής του ESM, τον κύριο Ρέγκλινγκ, ο οποίος με συνέντευξή του στα νέα δηλώνει ότι δεν είναι τώρα η ώρα για να συζητήσουμε κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξει το πρόγραμμα. Ενώ και η κυβέρνηση φαίνεται πως υπαναχωρεί και πλέον συζητά το ενδεχόμενο να αφήσει
το βασικό σενάριο αμετάβλητο στην κατάσταση του μεσοπρόθεσμου και από εκεί και πέρα να κάνει σαφή την πρόθεσή της για μεταγενέστερες αλλαγές. Σε ό,τι αφορά στο θέμα της Ελστάτ, και εκεί υπάρχει ψυχρολουσία από τις Βρυξέλλες. Είδαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες τις επίσημες δηλώσεις και από την Κομισιόν και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και εκεί η κυβέρνηση υποχρεώθηκε σε δήλωση μεταμέλειας, θα λέγαμε, διαστόματος Γιώργου Χουλιαράκη, ο οποίος από τη Βουλή ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβητεί η κυβέρνηση την αξιοπιστία των στοιχείων της Ελστάτ. Και το μήνυμα το έστειλε και ο επικεφαλής του Eurogroup χθες, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Χάγη. Ανέφερε ότι είναι τεράστιο λάθος η δίωξη Γεωργίου και μάλιστα προσέθεσε ότι εάν εκπροσιαστεί το ελληνικό πρόγραμμα, δεν θα φταίει η υπόθεση της Ελστάτ, Λίζα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία Δήμητσα, και να προσθέσουμε εδώ ότι ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ πάντως, με ένα διαφημιστικό σποτάκι, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να μείνει στη ζώνη του ευρώ. Dass man hier noch Preisschilder in Euro sieht, das ist späte Genugtuung eines, der es eigentlich so haben wollte, wie es jetzt ist. Έκλεισε οριστικά η συμφωνία για τη διάσωση της εταιρείας Μαρινόπουλος και σήμερα τα ξημερώματα έπεσαν οι τελικές υπογραφές με τον Σκλαβενίτη και τις τράπεζες. Περισσότερες λεπτομέρειες έχει ο Πάνος του Μάσης. Πάνο. Ξεκινά λοιπόν η διαδικασία για την υλοποίηση της διάσωσης της εταιρείας Μαρινόπουλος. Θα πρέπει να πούμε, όπως αναφέρει και το Capital.gr, ότι οι τελικές υπογραφές μεταξύ τραπεζών Μαρινόπουλος αλλά και του Σκλαβενίτη, που θα είναι ουσιαστικά η επόμενη μέρα, έπεσαν λίγο μετά τις 2 το πρωί, σήμερα τα ξημερώματα. Το αμέσως επόμενο στάδιο βέβαια πρέπει να είναι να στενέσουν στο σχέδιο αυτό διάσωσης και οι υπόλοιποι πιστωτές του Μαρινόπουλου, δηλαδή προμηθευτές, εκμισθωτές, εργαζόμενοι, εταιρείες leasing κτλ. Ενώ υπήρξαν και ανακοινώσεις, Λίζα, των εταιριών. Να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση της εταιρείας Μαρινόπουλος, που μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η σταδιακή μετάβαση για τη Μαρινόπουλος υπό τη διοίκηση της Σκλαβενίτης πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει ωφέλη για τους καταναλωτές και το κοινωνικό σύνολο. Από την πλευρά της, η διοίκηση της Μαρινόπουλος, τα στελέχη της και το σύνολο της εταιρείας θα συνεχίσουν να εργάζονται με την ίδια αφοσίωση και το ίδιο πνεύμα συνεργασίας στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της συμφωνίας». Υπήρξε ανακοίνωση και από την πλευρά της εταιρείας Σκλαβενίτη, που ουσιαστικά αναφέρεται και στους εργαζόμενους, λέγοντας χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Το σχέδιο εξυγίανσης θα τεθεί υπόψη των πιστωτών προκειμένου να τύχει τη έγκρισή τους πριν την υποβολή του στο πτωχευτικό δικαστήριο για επικύρωση. Η Σκλαβενίτης ανέλαβε την πρωτοβουλία να συμμετάσχει στο σχέδιο εξυγίανσης, έχοντας ως κύριους στόχους τη διάσωση των περίπου 11.000 θέσεων εργασίας, τη στήριξη των προμηθευτών και την ενίσχυση του κλάδου του λιανικού εμπορίου». Λίζα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Πάνο του Μάση. Φρούριο θυμίζουν οι Θερμοπύλες. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στην περιοχή εξαιτίας της συγκέντρωσης που έχει προγραμματίσει η Χρυσή Αυγή. Οι λεπτομέρειες έχει ο Γιάννης Σωτηρόπουλος. Γιάννη. Επιποδώς βρίσκονται, Λίζα, οι αστυνομικές δυνάμεις της Φιώτιδας για την απόψινή συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής που έχει προγραμματιστεί για τις 7.30 το βράδυ στο άγαλμα του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Φέτος έχει σημάνει συναγερμό στην αστυνομία και έχουν ληφθεί ισχυρότατα μέτρα ασφαλείας, καθώς λίγες ώρες πριν την εκδήλωση της Χρυσής Αυγής, στις 4 το απόγευμα, αλληλέγγυοι, οργανώσεις και διάφορες κινήσεις πολιτών οργανώνουν αντιφασιστική συγκέντρωση στο κέντρο προσφύγων και μεταναστών των Θερμοπυλών, όπου φιλοξενούνται περισσότεροι από 460 πρόσφυγες και το κέντρο αυτό βρίσκεται μόλις 600 μέτρα από το σημείο της συγκέντρωσης της Χρυσής Αυγής. Λίζα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Σωτηρόπουλε. Περνάμε εκτός συνόρων. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και την Κλειό Νικολάου για να δούμε, Κλειό, τι συμβαίνει στην Ισπανία, όπου φαίνεται ότι η χώρα οδεύει ολοταχώς σε νέες εκλογές. Ακριβώς, Λίζα. Καταρχήν, αρχικά νομίζαμε ότι μπορεί να υπήρχε μια συμφωνία και τελικά ο Μαριάνο Ραχόι να πάρει την απαραίτητη πλειοψηφία, έστω και με την αποχή κάποιων βουλευτών. Τελικά όμως και στη δεύτερη ψηφοφορία που έγινε χθες, ο Μαριάνο Ραχόι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στη Βουλή. Πήρε δηλαδή 170 βουλευτές, χρειαζόταν 176 και κανείς δεν απήχε ώστε να χρειαστεί μικρότερη πλειοψηφία και να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι η Ισπανία θα πρέπει να προσέλθουν ξανά στις κάλπες, ουσιαστικά για τρίτη φορά μέσα σε ένα χρόνο. Από αύριο, ο βασιλιάς Φίλιππος θα ξεκινήσει νέο γύρο επαφών με τους πολιτικούς αρχηγούς των άλλων κομμάτων, ενδεχομένως να δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο δεύτερο κόμμα, στο Σάντσες δηλαδή και τους σοσιαλιστές, που κατά πάσα πιθανότητα θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν με τους Ποδέμους και τους Ciudadanos. Ωστόσο, η ιστορία των τελευταίων μηνών στην Ισπανία, από το Δεκέμβριο που γίνανε εκλογές και φέτος ξανά εκλογές,
χθες μας δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολη η συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων, οπότε είναι πολύ πιθανό η Ισπανία να ξαναπάει για τρίτη φορά σε εκλογές μέσα σε διάστημα 12 μηνών, οι οποίες δεν αποκλείεται μάλιστα να γίνουν και ανήμερα τα Χριστούγεννα. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται στην Κίνα η σύνοδος της G20 των 20 πλουσιότερων και πιο ανεπτυγμένων χωρών του πλανήτη με αντικείμενο την παγκόσμια οικονομία, την τρομοκρατία αλλά και το προσφυγικό. Ταυτόχρονα σήμερα οι ΗΠΑ και η Κίνα ανακοίνωσαν την επικύρωση της ιστορικής παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα που είχε υπογραφεί στις 12 Δεκεμβρίου του 2015 στο Παρίσι. Φέτος είναι η χρονιά που η θερμοκρασία του πλανήτη έσπασε όλα τα ρεκόρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, οι χώρες με τις περισσότερες εκπομπές ρήπων παγκοσμίως, σε μια ίστατη προσπάθεια να τα βάλουν με την κλιματική αλλαγή στη σύνοδο των G20 στην Κίνα, καλούνται να επικυρώσουν τη συμφωνία ορόσημο του Παρισιού του περασμένου Δεκεμβρίου. Η Κίνα ανακοίνωσε ήδη ότι θα επικυρώσει την παγκόσμια συμφωνία και η Ουάσιγκτον ότι θα ακολουθήσει το Πεκίνο. Arrives at its power in part by restraining itself. And when we bind ourselves to a bunch of international norms and rules, it's not because we have to, it's because we recognize that over the long term, building a strong international order is in our interests. And I think over the long term will be in China's interests as well. Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα έφτασε σήμερα στη Χάνγκτζοου, μια πόλη 9 εκατομμυρίων που έχει σχεδόν αδειάσει λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Και αυτή είναι η τελευταία επίσκεψη που πραγματοποιεί στην Κίνα ως αρχηγός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά στη διεθνή πολιτική σκηνή, τη Βρετανία θα εκπροσωπήσει η νέα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι. China and the United States, of course, are the world's two biggest polluters, and this climate accord needs those big polluters to get it through their respective parliaments for it to go into effect. Η συμφωνία του Παρισιού ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη συμφωνία στον κόσμο για το κλίμα. Οι χώρες είχαν συμφωνήσει να κρατήσουν την παγκόσμια μέση αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μόνο μετά την επικύρωσή της από τουλάχιστον 55 χώρες, οι οποίες μεταξύ τους παράγουν και το 55% των παγκόσμιων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Στην Κλειό Νικολάου και πάλι, καθώς σε κλειός άλλο έχει προκαλέσει στην Ιταλία αυτή τη φορά ένα σκίτσο του γαλλικού περιοδικού Σαγλί Χεμπντό για το σεισμό. Ακριβώς, Ελίζα, τώρα σε μια χώρα που θρηνεί 300 και πλέον νεκρούς από τον καταστροφικό σεισμό πριν από 3 ημέρες. Πραγματικά ήταν παραπάνω από προκλητικό. Το σκίτσο που βλέπουμε έχει τίτλο «Σεισμός στην Ιταλία» και δείχνει ένα τραυματισμένο άντρα γεμάτο αίματα και πάνω του γράφει «Πένες με σάλτσα ντομάτα», εννοώντας προφανώς τα αίματα. Δίπλα βλέπουμε μία γυναίκα επίσης τραυματισμένη και μάλλον έχει και είναι λίγο καμένο το πρόσωπό της και από πάνω γράφει «Πένες ο γκρατέν». Και στη συνέχεια πτώματα θα μέναν ανάμεσα στα συντρίμια από πλάκες κτηρίων και πάνω γράφει λαζάνια. Ουσιαστικά χρησιμοποιώντας μάλλον τα μακαρόνια, εννοώντας ότι οι πλάκες των κτηρίων είναι τα μακαρόνια, είναι τα λαζάνια. Λοιπόν, το σκίτσο θεωρήθηκε βέβαια και είναι πολύ προκλητικό και αμέσως αντέδρασε ο δήμαρχος της πόλης, αλλά και ολόκληρη πολιτική ηγεσία της Ιταλίας. Ο δήμαρχος λοιπόν της Αματρίτσε, όπου έχασαν τη ζωή τους, να θυμίσουμε, οι 300 άνθρωποι. Η Γαλλία, βέβαια, η πρεσβεία της Γαλλίας επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της έχει εκφράσει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια και μάλιστα έχει προσφέρει και βοήθεια. Ενώ το Σαρλί Εμπντό έστειλε το δεύτερο σκίτσο που μόλις είδαμε, και απαντώντας σε αυτό και λέγοντας ότι οι Ιταλοί δεν χτίζει το Σαρλί Εμπντό τα σπίτια σας, αλλά η μαφία, αφήνοντας προφανώς υπονοούμενα για κακές κατασκευές και γι' αυτό είχαμε τόσους νεκρούς στην Αματρίτσε. Και από την Ιταλία στις ΗΠΑ, όπου να δούμε πώς εξελίσσεται η προεκλογική εκστρατεία. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε. Έχουμε διάφορα θέματα στην προεκλογική εκστρατεία των ΗΠΑ. Να ξεκινήσουμε με μία δημοσκόπηση της Ύψος, που για πρώτη φορά μετά από πολλές εβδομάδες δίνει προβάδισμα μίας ποσοστιαίας μονάδας στον Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Χίλαρη Κλίντον. Εκτός από τη δημοσκόπηση, η αρμόδια αρχή, η ανεξάρτητη αρχή, ανακοίνωσε τα 3 debate που θα γίνουν μεταξύ των 2 υποψηφίων προέδρων. Λοιπόν, θα τα συντονίζουν οι παρουσιαστές βεντέτες του CNN και του NBC, ο Άντερσον Κούπερ και ο Λέστελ Χολτ, και θα γίνουν, όπως συνηθίζεται στις αμερικανικές εκλογές, 3 debate. Το πρώτο στις 26 Σεπτεμβρίου, το δεύτερο στις 9 Οκτωβρίου και το τρίτο στις 19 Οκτωβρίου, ενώ να θυμίσουμε ότι οι εκλογές έχουν προγραμματιστεί στις 8 Νοεμβρίου, την πρώτη Τρίτη μετά την πρώτη Δευτέρα του Νοεμβρίου, όπως γίνονται πάντα στην Αμερική. Τώρα, νέο θέμα έχει προκύψει και με την πολύκροτη υπόθεση των email της Χίλαρη Κλίντον, που έχουν γίνει αντικείμενο έρευνα στο FBI. Η υποψήφια λοιπόν πρόεδρος των Δημοκρατικών δήλωσε στο FBI
ότι δεν θυμόταν όλες τις οδηγίες που έλαβε για το χειρισμό ευαίσθητων πληροφοριών όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών λόγω μιας διάσησης που είχε υποστεί το 2011. Το 2012, με συγχωρείτε, να θυμίσουμε ότι η υπόθεση των email ήταν επειδή η Χίλαρη Κλίντον, αντί να χρησιμοποιεί τον σερβερ του Υπουργείου Εξωτερικών, χρησιμοποιούσε και το σερβερ του σπιτιού της, ο οποίος κρίθηκε ότι μπορεί να ήταν επικίνδυνος και θα μπορούσαν να είχαν διαρρεύσει πολύ ευαίσθητα στοιχεία για την εξωτερική πολιτική της Αμερικής. Πάμε τώρα να δούμε εντυπωσιακές εικόνες από τον πλανήτη Δήμητρα, που έστειλε στη γη το διαστημικό σκάφος Dawn της NASA. Λοιπόν, τις εικόνες και τα γραφικά που θα δούμε έδωσε στη δημοσιότητα η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία και δείχνουν την ύπαρξη ενός μεγάλου ηφαίστειου πάγου, το Αχούνα Μόνς, το οποίο εκτιμάται ότι δημιουργήθηκε πριν 200 εκατομμύρια χρόνια. Σε όρους πλανητικούς αυτό είναι, είναι πολύ πρόσφατο, είναι νέο ηφαίστειο. Βγάζει λοιπόν αντί για καυτή λάβα λιωμένο πάγο. Και σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη Δήμητρα είναι ενδείξεις έντονων και πολύπλοκων εσωτερικών γεωπολιτικών διαδικασιών που θυμίζουν αντίστοιχες που έχουν γίνει και στον πλανήτη μας στη Γη. Ο νανοπλανήτης βρίσκεται στη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία, έχει ηλικία 4,5 δισεκατομμυρίων ετών και το διαστημικό σκάφος Dawn συνεχίζει εκεί τις έρευνες. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αντίστροφα μετρούν οι ομάδες της Super League για την έναρξη του πρωταθλήματος μετά την αναβολή της πρεμιέρας που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις 20 Αυγούστου καθώς την χθεσινή συνάντηση των εκπροσώπων των ΠΑΕ και της Super League με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Σταύρου Κοντονή φάνηκε φως στην άκρη του τούνελ. Έτσι, όπως όλα δείχνουν, αν δεν αλλάξει κάτι, θα έχουμε σέντρα το Σάββατο στις 10 Σεπτεμβρίου. Αυτό που ωστόσο απομένει είναι η συνάντηση των ανθρώπων της FIFA με τους εκπροσώπους της ΕΠΟ για να προχωρήσουν το ισπανικό μοντέλο διαιτησίας βάσει του πλαισίου που έχει συμφωνήσει η πολιτεία με τους εκπροσώπους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Να δούμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσαν ο Σταύρος Κοντονής αλλά και ο πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας Γιώργος Στράτος μετά την χθεσινή του συνάντηση. Συμφωνήσαμε λοιπόν σήμερα με τη Σούπερ Λίγκα να αποτανθούμε στην FIFA και κυρίως η Σούπερ Λίγκα και να ζητήσει να πραγματοποιηθεί η συνάντηση η οποία με αποκλειστική ευθύνη της ΕΠΟ ματαιώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ως εκ τούτου θέλω να σας πω ότι όλοι εργαζόμαστε για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα στις 10 του μηνός. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Θα ενημερώσουμε άμεσα την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να ζητήσει την επάνωδο επιγόντως στην Αθήνα του κλιμακίου της FIFA UEFA, ούτως ώστε με την ολοκλήρωση και αυτών των εργασιών η βάσιμη αισιοδοξία μας ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 10 Σεπτεμβρίου να γίνει πραγματικότητα. Στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου τώρα, που μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-1 κόντρα στην Ολλανδία, σε φιλικό πάντα επίπεδο, έδειξε πάντως πανέτοιμη για τα προκριματικά που οδηγούν στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018. Η Ελλάδα δίνει τον πρώτο επίσημο αγώνα την Τρίτη στις 6 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας με αντίπαλο το Γιβραλτάρ, που είναι από τις πιο αδύναμες ομάδες του ομίλου και ιτήθηκε από την Πορτογαλία με 5-0 σε φιλικό παιχνίδι που θα δούμε μόλις τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν από το Πόρτο, εκεί όπου η πρωταθλήτρια Ευρώπης Πορτογαλία υποδέχθηκε το Γιβραλτάρ χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι τραυματίας, με τον Νάνι στο 27ο λεπτό με πλασέ από κοντά να ανοίγει το σκορ για την ομάδα του Σάντος. Ο ίδιος παίκτης με αυτή την κεφαλιά στο 55ο λεπτό θα γράψει το 2-0 εύκολα για τους γηπεδούχους. Στο 73ο λεπτό, κεραυνός του Κανσέλο από πλάγια θέση για το 3-0, καμία αντίσταση από τους φιλοξενούμενους. Τρία λεπτά αργότερα, Μπερνάρντο Σίλβα, εδώ θα νικήσει τον Ρόμπα μετά το ολέθριο λάθος που θα κάνει ο ίδιος και 4-0. Και φτάνουμε στο 79, έχει προωθηθεί ο Πέπε, κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, τελικό 5-0. Πρώτη νίκη για την Πορτογαλία μετά την κατάκτηση του Euro. Σε φιλικό επίπεδο έχουμε πάει στο Μπάρι, Ιταλία-Γαλλία, στην αντεπίδεση ο Μαρσιάλ, προβάδισμα στο 17 για τους Τρικολόρ, 1-0. Η απάντηση για τους Ιταλούς θα είναι άμεση, με πολύ ωραία κίνηση από τον Πελέ για το 1-1 στο 21ο λεπτό. Όμως οι Γάλλοι
θα καταφέρουν με ωραίο σουτ στην κίνηση του Ζιρού να πάρουν ξανά το προβάδισμα στο 28 και στο 36 ο Πογμπά για τον Κουρσαβά από πλάγια θέση θα νικήσει τον τερματοφύλακα για το τελικό 3-1 νίκη για την ομάδα του Ντεσάμ. Και τώρα η πρόγνωση του καιρού με την Αδελή Κάκαβα. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα, καθώς δεν θα επηρεαστούμε από κανένα σύστημα. Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο στα βόρεια της Ευρώπης, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι σχεδόν έθριος. Σήμερα σε όλη τη χώρα αναπτύσσονται νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη και τις απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βόρειες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι είναι από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία φτάνει στα ηπειρωτικά τους 31 με 33 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 28. Στην Νότια Κρήτη ωστόσο αγγίζει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τοπικές μόνο νεφώσεις στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, με βαθμία όμως εξασθένιση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς και μόνο στα νησιά του Αιγαίου δεν θα ξεπεράσει τους 28. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί, 4 έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή όμως εξασθένιση και η θερμοκρασία από 24 έως 31 βαθμούς. Στα βόρεια και τα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχει Θεσσαλονίκη. Μεταβλητούς ανέμους έως 4 μποφόρ και τον υδράργυρο μέχρι τους 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 5:20. Να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας.